να διαβάσω από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με το Μάρκο. Το 9 κεφάλαιο, το οποίο δεν αρχίζει από το εδάφιο 1. Το εδάφιο 1 είναι το τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου. Αλλά δεν πειράζει. Και ύστερα από 6 μέρες από τα γεγονότα, θα ενθυμίστε, που μας ανέφερε, κατέγραψε εδώ στο προηγούμενο, το 8ο κεφάλαιο, από το 31 και κάτω, προσέξτε, ύστερα από 6 μέρες παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει εις όρος υψηλών, αλλά μόνος τους. Και πάνω εκεί στο όρος μεταμορφώθηκε μπροστά του. Τα ημάτια του γίνανε λαμπερά, λευκά, τόσο πολύ σαν το χιόνι, με μια τέτοια ασπράδα, τόσο άσπρα που κανένας λευκαντής επάνω στη γη δεν μπορεί να τα λευκάνει. Και τους φανερώθηκε ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσή, οι οποίοι συζητούσαν με τον Ιησού. Σε κάποια στιγμή ο Πέτρος λέγει στον Ιησού: «Δάσκαλε, Ραβί, τι καλό, τι ωραία να είμαστε εδώ». Το «είμαστε» με «ήτα» είναι που είμαστε εδώ, αλλά όχι τώρα. Να, πάντοτε να μέναμε εδώ πάνω, να «είμαστε» με «ήτα» εδώ. Λοιπόν, να κάνουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα και για τον Μωυσή μία και για τον Ηλία μία. Διότι δεν ήξερε τι να πει. Πέραν από το θρίαμβο αυτό που τους αποκαλύφθηκε, ήταν και φοβισμένοι. Όταν νεφέλη σαν σκιά στάθηκε από πάνω τους και μια φωνή μέσα από την νεφέλη ήρθε και τους είπε: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτόν να ακούτε». Και ξαφνικά, γυρνώντας τα μάτια τους, οι τρεις μαθητές δεν είδαν πια κανέναν, αλλά μόνον κοντά τους τον Ιησού. Ενώ κατεβαίνανε από αυτό το όρος, τους παρήγγειλε να μην διηγηθούν σε κανέναν όσα είδανε, αλλά να τα πούνε μόνον όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και αυτοί εφύλαξαν αυτό το λόγο που τους είπε μέσα τους, μόνον που το συζητούσανε μεταξύ τους και λέγανε: «Τι θα πει, τι σημαίνει να αναστηθεί εκ νεκρών?» Και τον ρωτάνε και του είπανε: «Μα γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει πριν, προηγουμένως, να έρθει ο Ηλίας?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Ε, λοιπόν, να ξέρετε ότι ο μεν Ηλίας ήλθε και θα τα αποκαταστήσει πάντα, και ότι είναι γεγραμμένον περί του Υιού του ανθρώπου ότι πρέπει να πάθει πολλά και να εξουθενωθεί. Σας λέγω όμως ότι και ο Ηλίας ήρθε και έπραξαν εις αυτόν όσα θέλησαν». Άλλωστε, γι' αυτόν τον Ηλία, εννοεί τον Ιωάννη, ήταν όλα αυτά γι' αυτόν γραμμένα. Όταν
κατέβηκε κάτω. Είδε τους υπολείπους 8 και 3 11, τους υπολείπους μαθητές και γύρω τους ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων και γραμματείς οι οποίοι συζητούσαν μαζί τους. Και ήταν ακριβώς εκείνη τη στιγμή που καθώς τον είδε το πλήθος εκείνο, έμειναν έκθαμβοι, τρέχανε και τον ασπάζονταν. Ρώτησε τους γραμματείς, τι συζητείτε με ταυτόν? Ένας από το πλήθος είπε, δάσκαλε, σου φέρα το γιο μου που είχε πνεύμα, που έχει πνεύμα άλαλο, και όπου τον πιάσει τον σπαράζει. Το παιδί αφρίζει, τρίζει τα δόντια του, ξεραίνεται. Και είπα στους μαθητές σου να του ευγάλουν αυτό το δαιμόνιο, αλλά δεν μπόρεσα. Εκείνος τους αποκρίθηκε, ο γενιά άπιστη, μα μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας υπομένω, φέρετε το παιδί προς εμέ. Και το έφεραν προς αυτόν και καθώς τον είδε το παιδί, ευθύς το πονηρό πνεύμα που είχε μέσα του το εσπάραξε. Το παιδί έπεσε πάνω στη γη, στα χώματα, κυλιότανε, άφρισε. Ρώτησε ο Κύριος τον πατέρα του, μα πόσος καιρός είναι που έγιναν όλα αυτά σε αυτόν το παιδί? Και αυτός του είπε, από πολύ μικρός. Πόσες φορές το ρίξες στη φωτιά, πόσες φορές το ρίξες στα νερά για να το απολέσει? Αλλά εάν δύνασε να κάνεις κάτι, βοήθησέ μας, σπλαχνίσου μας. Και ο Ιησούς του είπε, αυτό που είπες, το εάν δύνασε να πιστέψεις, θα στο γυρίσω. Όχι εάν δύναμαι εγώ, εάν δύνασε εσύ να πιστέψεις, τότε πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και αμέσως με δυνατή φωνή ο πατέρας του παιδιού κλαίγοντας του έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθησε στην απιστία μου. Επετίμησε το πνεύμα, το παιδί για μια ακόμα φορά σπάραξε, το δαιμόνιο εξήλθε, το παιδί περίπου σαν νεκρό ήτανε, πολλοί είπανε πως πέθανε. Ο Ιησούς το πιάσε από το χέρι, το σήκωσε και το παιδί βρέθηκε όρθιο, σηκώθηκε όρθιο. Ο Θεός να ευλογήσει τα λογάκια του. Πρώτον, πόσους πήρε Γιάννη μαζί? 3. Οι άλλοι 8. Δεν τους πήρε. Όχι, λέει, γιατί δεν τους πήρε? Τι γιατί δεν ήθελε να τους πάρει? Με στα σχέδια του Θεού. Να διαβάσω. Ζαμίρι, να διαβάσω. Οι άλλοι δε 8 έκαναν άλλη ομάδα και πήγανε σε άλλη εκκλησία και... πού τα βρήκατε? Λέει τέτοια πράγματα εδώ. Εμείς δεν πιστεύουμε στο κισμέτ που λένε οι μεομεθανοί. Εμείς πιστεύουμε στην ηθική ελεύθερη συνείδηση του ανθρώπου, η οποία συνεργεί μέσα στα σχέδια του Θεού για να ενεργήσει ο Θεός στη ζωή μας θαυμαστά. Αλλά ποτέ δεν θα ξεχάσετε ότι πάνω από μας τους σχεδιασμούς, τους δρόμους μας, υπάρχει εκείνος που δεν έχει κάνει ποτέ λάθος στη ζωή μου. Ποτέ. Τώρα τα καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω,
ολόκληρο, πλήρες, απόλυτα. Σημείο δεύτερον. Και μεταμορφώθηκε. Πήρε την δόξα, φαίνεται, που είχε πριν κατέβει. Έτσι φαίνεται, έτσι λένε οι μεγάλοι ερμηνευτές. Και μπορούμε να κάνουμε κηρύγματα, τι πάει να πει μεταμορφώθηκε και πώς μεταμορφώθηκε και πώς είναι η δόξα του και πόσα και. Εδώ ας παρακαλέσω πάρα πολύ να μείνω σε ένα. Αφήστε με όμως, επιτρέψτε μου, να ρωτήσω τον εαυτό μου. Ο Ιησούς μεταμορφώθηκε. Εμένα με μεταμόρφωσε. Ποια μεταβολή, ποια αλλαγή, ποια επανάσταση δημιούργησε το αίμα, η χάρις, ο σταυρός και η αγάπη του. Τι έκαμε μέσα μου. Λέει τον αγαπάω, δεν θέλω το κακό του, αλλά ούτε να τον δω, ούτε να τον ακούσω. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Αυτά που τα βρήκατε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πού είναι η μεταμόρφωση. Πού είναι η αλλαγή. Πηγαίναμε κάποτε στον Άγιο Ιερόθεο και τώρα ερχόμαστε εδώ. Αυτή είναι αλλαγή. Αυτή είναι μεταβολή. Αυτό είναι μεταμορφώθηκε και μπορεί να μεταμορφώνει ζωές και να αλλάζει χαρακτήρες. Γι' αυτό λοιπόν απέθανε. Γι' αυτό μας χαρίζει την αναστημένη πορεία και την ευλογία στη ζωή μας, αυτό το αίμα, το παντοδύναμο, το τετέλεστε, το διαιώνιο του Σταυρού του Χριστού. Πού είναι η μεταμόρφωση, πού είναι η αλλαγή. Φωτογραφία, Βαγγέλη. Αδελφικά χέρια κάπου. Σε αυτά τα στρατόπεδα, μάγρα, κάτι είχανε. Πέρασε ένας νεαρούλης, αλλά το πρόσωπό του, η φυσιογνωμία του ήταν από εκείνες, ξέρετε, που μια φορά να τον δεις, το σταμπάρεις. Ήρθε λοιπόν και κάτι πήρε. Έπειτα από λίγο ξαναπέρασε, αλλά αυτή τη φορά χωρίς μπουφάν. Εκείνος που τα έδινε, τα μοίραζε, καρδιά ήταν, δεν ήταν άνθρωπος. Τον κοίταξε, χαμογέλασε, αυτός έσκυψε το κεφάλι, το πήρε όμως. Εσύ τι θα έκανες. Το ίδιο. Γιατί το ίδιο έκαμε σε μένα ο Ιησούς Χριστός. Πόσες φορές δεν πήγα. Πόσες φορές δεν πήγες. Ναι. Μπροστά στο σταυρό. Γονάτισες. Αγκάλιασες τα πόδια. Ναι. Και του είπες. Αυτό που του είπες και χθες. Λίγο με σκυμμένο κεφάλι. Ελέησόν με ο Θεός. Κατά το μέγα έλεό σου. Αλλά εμείς δεν βγάζουμε το μπουφάν για να αλλάξουμε. Η φυσιογνωμία μας, το πρόσωπό μας, της καρδιάς μας το σκίτσο του είναι τόσο, τόσο γνωστά. Δεν θα μείνω πιο πολύ. Θα ξαναθυμίσω μόνον τον αγώνα. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Τώρα γράφω για την μη πρέπουσα θέση που επήρε η Εκκλησία
έναντι του στοχασμού, της σοφίας, της φιλοσοφίας, και εκείνοι δεν εφέρθησαν καλά εναντίον της Εκκλησίας. Αλλά γενικά και η Εκκλησία επήρε μια πεισματικά σκληρή θέση. Πίστευε μη ερεύνα. Γιατί? Πίστευε επειδή ερεύνησες. Να πιστεύεις επειδή ερεύνησες. Εμείς ευχαριστούμε πολύ τον Θεό. Αλλά δεν ήταν ούτε ο στοχασμός, ούτε η σοφία, ούτε έναν αυτοκράτορα, της Ρώμης, τον απεκάλεσαν Άγιο. Ήταν στοχαστής, βαθύς. Τι πράγματα είπε? Σήμερα το πρωί ήθελα κάτι να βρω, έψαχνα και βρήκα ένα απόσπασμα. Πω, τι βάθος έχει αυτός ο άνθρωπος. Ο Μάρκος Αυρίλιος, λοιπόν, είπε επί ημερών του, έγιναν οι φρικιαστικότερες μορφές διωγμού, σφαγές, φωτιά, στάχτη. Δεν άφησε τίποτα μπροστά του. Ο Άγιος, ο Μάρκος Αυρίλιος. Ένας γνωστός Γάλλος αρνητής του έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο βιβλίο θαυμασμού και χειροκροτημάτων. Αδελφοί, όχι. Δεν αλλάζει τον άνθρωπο τίποτα. Ούτε η φωτογραφία τον αλλάζει αν αλλάξει μπουφάν ή βγάλει το μπουφάν του. Δεν αλλάζει την καρδιά του ανθρώπου, παρά μόναν στο μέτρο που θα αποφασίσει ο άνθρωπος να δώσει την καρδιά του, μπορεί να αλλάξει την καρδιά, να αλλάξει το μυαλό, να αλλάξει το χαρακτήρα, να σκάψει, να ανοίξει για περπάτημα καινούργιους δρόμους. Μόνον ο Ιησούς Χριστός. Δοκιμάστε. Δοκίμασαν οι άνθρωποι. Μεθόδους, μόρφωση, βιολί. Σε μια εκκλησία ένας πολύ μικρούλης, μα πάρα πολύ μικρούλης, ο οποίος κάθεται εκεί και έχει κάτι drums, έχει γίνει η εκκλησία για κάποιο λόγο δικό της, και μπαμ, χτυπάει, μπα, δεν βαριέσαι, ούτε το πιάνο, ούτε τα drums του νεαρούλη, μα είναι μωρό, μπορούν να αλλάξουν τον άνθρωπο. Αν ήταν δυνατόν και εδώ, πάντα θα θυμόσαστε, έτσι νομίζω πως εδώ είναι βλασφημία και βλασφημία μεγάλη. Αν μπορούσε να αλλάξει ο άνθρωπος με άλλο τρόπο, με άλλες διαδικασίες και μέσα, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Σηκώνεις αυτό το βάρος επάνω σου ότι ήταν σφάλμα του πατέρα, και πως μπορούσε να αλλάξει, να απαλλάξει, να συγχωρήσει, να μεταμορφώσει τον άνθρωπο. Με άλλα μέσα και έστειλε το Υιόν δωρεάν. Ο Θεός να μας φυλάξει. Αυτό είναι βλάσφημο βαθιά. Λίγο θα προχωρήσω ακόμα. Είναι όμορφο. Το προσέξατε, να αμφισβητείτε. Τι λέω, το ξέρατε. Να σου κάνουμε μία σκηνή. Θα το κάνουμε και μία για τον Μωυσή και μία δυνατά για τον Ηλία. Για μας, όχι αδελφέ, λέει τώρα. Για μας. Δεν χρειάζεται, καλά είναι εδώ πέρα. Πάντα με εντυπωσίασε αυτό, οφείλω να ομολογήσω. Και πάντα με σκυμμένο κεφάλι στάθηκα μπροστά στο εδάφιο αυτό. Μία για σένα. Για μένα, όχι αδέρφε. Όχι αδέρφε. Ποια θέση ο Χριστός έχει στη ζωή μου? Είναι ο πρώτος και η υγεία μου και η ζωή μου και
υπάρχει μια βλασφημία η οποία λέγεται βλασφημία του Σεπτέμβρη. Ξέρετε ποια είναι? Πόσα μπάνια έκαμε στο καλοκαίρι? Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν είναι πρώτος εκείνος? Εγώ κάνω μία σκηνή για εκείνον. Δεν θα σου πω για το παιδί, να μην περάσει, να μην γίνει φιλόλογη. Φιλόλογη, ναι, ναι. Να μην. Αυτά δεν είναι ανθρώπινα. Ανοίγουν στις δωρεές του Θεού. Μα μήπως έχω βάλει κάτι τέτοιο σαν στόχο στη ζωή μου? Θέλω να ρωτήσετε στο σπίτι σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ τον Κύριο. Κύριε, η πρώτη σκηνή μου είναι για σένα. Είναι ότι σαν προτεραιότητα, ότι σαν ομορφιά, ότι σαν ευλογία, ο φιλοξενούμενος στη ζωή σου, ναι. Ρωτήστε σήμερα και αφήστε με να ξαναρωτήσω. Ο Ιησούς είναι η προτεραιότητα στη ζωή μου? Είναι? Δεν ξέρω. Θέλω να προχωρήσω. Να μου επιτρέψετε. Ο Μωυσής εκφράζει τον νόμο. Ο Ηλίας ολοκληρώνει το προφητικό έργο. Στο Λουκά 24:44 θα το ενθυμίστε. Πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο Μωυσέως και τις προφήτες και ψαλμούς περί εμού εγράφησαν. Παρακαλώ, ιδιαιτέρως εκείνο το πρόσωπο, με πόσο σεβασμό θα πρέπει να το περιβάλλω, να το αγκαλιάζω, να του συνομιλώ. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ. Εγνώρισα άνθρωπο που όταν άκουγε το πρόσωπο, το όνομα του Ιησού Χριστού, σηκωνόταν ορθώς. Και πολλοί λέγανε ότι σχολάσαμε, φύγαμε, ξανακαθότανε. Ο ποιος ουν ούτος? Ποιας λογής είναι αυτός που ταξιδεύει στη βάρκα μαζί μας, περπατώντας πάνω στα κύματα των προβληματισμών και της ιστορίας της Εκκλησίας? Ποιος είναι αυτός? Θα ήθελα ένα εδάφιο να μου επιτρέψετε. Ούτως είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός. Αυτού ακούεται. Προφητικό. Προφητικό. Δεν θα περάσουν πολλά χρόνια μετά την Ανάσταση και καθώς θα διαβαίνει ο ιστορικός και ανεπανάληπτος πρώτος αιώνας, θα μπουν άλλα ονόματα. Θα μπουν πατέρες, θα μπουν. Νότιος Γαλλία. Λίγο πριν φύγουνε για το πρώτο Άγιο ταξίδι τους, οι Σταυροφόροι, παίρνουνε μια εντολή από τον Πάπα της εποχής εκείνης να τελειώσουνε, να καθαρίσουνε μια περιοχή από μια
αίρεση. Ήταν μια μορφή καθαρών. Στην Αγγλία τους είπαν Πουριτανούς, ετούτοι είναι πρώτων Πουριτανών. Ήθελαν τη γραφή τους, ήσυχοι άνθρωποι. Σε αυτή την επαρχία πρέπει να ήταν πολλοί. Ήταν και κάποιοι που δεν ανήκανε σε αυτούς τους καταραμένους ανθρώπους του Ευαγγελίου. Όταν μπήκε ο αρχηγός των Σταυροφόρων, ρώτησε εκεί τον επίσκοπο τον τοπικό, λέει συγγνώμη, λέει, τώρα πώς θα τους ξεχωρίσουμε, ποιοι είναι οι αιρετικοί, ποιοι είναι οι μη αιρετικοί, οι σωστοί. Και εκείνος του είπε, δεν ξέρω, μπορώ να σου πω, λέει, θα κάνεις, λέει, όμως κάτι, σφάχ τους όλους και ο Θεός θα τους χωρίσει κάποια μέρα. Αυτού ακούετε. Θα ακούσετε φωνές και από μένα ενδεχόμενα να με φυλάξει ο Θεός. Ακούστε απλά. Χαμογελάστε χωρίς να σας καταλάβω και προσβληθώ. Αλλά αυτού ακούγεται. Μόνο. Η Εκκλησία πρέπει να ξαναγυρίσει στην Καινή Διαθήκη. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου. Ερμηνείες, θεολογικά, οργανώσεις, σωματεία. Διαβάζω, παίρνω χαρτιά. Τελεία. Ασχολίαστο. Δεν βλέπω την Καινή Διαθήκη. Δεν βλέπω τον Ιησού. Δεν βλέπω με μεγάλα δυνατά χρυσά γράμματα. Αυτού ακούετε. Πρέπει αργά και σταθερά να φτάσω στο τέλος. Και ξαφνικά οι τρεις γυρνάνε τα ματάκια τους ένα έτσι γύρω γύρω και δεν είδανε πλέον κανέναν. Αλλά μαζί τους με θεαυτόν τον Ιησούν μόνο. Λένε πως γύρω από τα 50 έως 60 μας χρόνια, άλλοι βάζουν κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο, είναι η περιοχή του χρόνου που χάνουμε τους οικείους μας. Κάπου εκεί. Ο πατέρας, η μάνα, οι αναμνήσεις, τα περιστατικά, τα γεγονότα, τα παιδικά μας τα χρόνια. Σας έχω ξαναπεί, εμείς στην Κέρκυρα, μεγάλο παιδί, τελείωνα το τότε γυμνάσιο. Όταν φεύγαμε, εφιλούσαμε το χέρι της μητέρας, μόλις. Μεγάλη, μικρή, νήπια, όλοι. Καλός, κακός, τελεία. Δεν ήταν περισσότερη αγάπη ή περισσότερο σεβασμός. Όμως, ξεχάστε το. Κάποτε στη ζωή σου μπορεί να περικυκλώνεσαι από κόσμο. Πολύ να μένεις σε μια πολυκατοικία. Αλλά είσαι μόνος. Δεν θα βρεθεί κανένας κοντά σου. Πόσοι άνθρωποι στο γεροκομείο μας, πόσες ψυχούλες, πόσες μια-μια ιστορίες η κάθε ψυχή. Στο σπίτι τους παιδιά, τα εγγόνια, οι φίλοι, οι γνωστοί, τα τραπέζια. Και κάποτε η πόρτα κλείνει. Δεν θα ξεχάσω τη χιλιοϊπωμένη συμπαθάτε με ιστορία με μια αρμένισσα που πηγαίναμε και βλέπαμε στο δημόσιο γεροκομείο στην Αθήνα. Μια φορά ήταν και μια άλλη αρμένισσα, επίσης γυραιά. Είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη με τα γεγονότα, τα ενθυμίστε τότε, με τις σφαγές και το 57. Πότε ήρθες,
Έφυγα, λέει, μαζί με τους Έλληνες, φύγαμε κι εμείς κάποιες οικογένειες Αρμενίων. Πιάσαμε κουβέντα και μου είπε ότι ήταν μόνη της. Έχεις τηλέφωνο, της λέω. Έχω, μου λέει, αλλά ποτέ δεν με πήρε κανένας. Της υποσχέθηκα να την παίρνω. Αν την πήρα ή όχι, γυρίστε σελίδα. Και μου είπε ότι ήταν μόνη. Όχι μόνη. Επήγαινε σε μια αρμενική εκκλησία, την αγαπούσανε, αλλά ένιωθε εκείνη τη μοναξιά του ανθρώπου, εκείνο το βάρος. Αλλά δεν είδανε παρά τον Ιησού. Οι άλλοι φύγανε, χάθηκαν. Να ξέρεις ότι ό,τι συμβεί στη ζωή σου, κι αν πάντα σε εγκαταλείψωση, η φράση η γνωστή του Πέτρου, κι αν πάντα ένας δεν θα σε αφήσει ποτέ, παιδί μου. Εκείνος. Μη περιμένεις. Και τα σπούδασα και τα μεγάλωσα και τα πρίκησα και τους, στα παλιά χρόνια λέει, μέχρι σκούπα και φαράσι την πρικήσαμε. Ήτανε φράσεις μιας εποχής. Σκύψε το κεφάλι. Αυτά να τα περιμένεις. Μη σου έρθουν μια έκπληξη. Δεν είναι παγωμένο νερό να πέσεις μέσα στο παγωμένο νερό και να μην μπορείς να αναπνεύσεις. Είναι καθημερινότητες και ιστορίες και μια μεγάλη αλήθεια. Τράβηξε μια κόκκινη μελανιά, μια κόκκινη μολυβιά, θέλω να πω, στην Καινή σου Διαθήκη. Κανένας ουδένα ημί τον Ιησούν μαζί τους, κοντά τους, στη συντροφιά τους. Ναι. Αγαπητοί, είναι όμορφο να μέναμε εδώ. Μέρη, να κάνουμε μια σκηνή. Πού τον είναι, εδώ είναι. Ο Λόρι θα μας κάνει καφέ. Όχι. Όχι. Κάτω. Να μείνουμε εδώ. Να είμεθα. Από την αρχή, τι ήταν αυτό που φύγαμε. Είμεθα με ήττα. Αν ήταν δυνατόν, τι πάθαμε. Ο Κύριος του λέει, όχι. Έχω για σας άλλη έκπληξη, άλλη ευλογία. Έχω για σας ανοιχτό ουρανό. Τώρα θα κατέβουμε κάτω. Γιατί ξέρετε, μας περιμένει ένας δόλιος πατέρας με ένα παιδί να το γιατρέψω. Πόσες φορές δεν μπορώ τώρα να περπατήσω καλά, αποφεύγω, λίγα βήματα να κάνω μπορώ, κάπου να κουμπίσω, κάπου να μπω. Αλλά πάντα μια μελαγχολία με πιάνει τα πρωινά. Κάθομαι, δουλεύω, δουλεύω λέει, γράφω και ταλαιπωρώ τους ανθρώπους, ας με συμπαθήσουνε. Πάλα μια σαν μελαγχολία μου έρχεται τα πρωινά. Εδώ είμαι. Έπρεπε να είμαι εδώ. Αγαπάω τόσο πολύ τη Λοΐδα. Δεκαετίες, δεκαετίες την διακονήσαμε, κλάψαμε, την υπηρετήσαμε. Και όχι μόνο. Με παίρνουν στο τηλέφωνο. Αυτό μπορώ να κάνω τώρα, να τους ακούω. Επήγαν οι αδελφοί εδώ έξω από τη Λαμία. Επήγαν αδελφοί, τώρα άνοιξε καινούριο στρατόπεδο, πώς να το πω, κέντρο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στο Βόλο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
Πάνε τα αδέλφια, γονατίζουν, προσεύχονται. Δεν βαστάνε παρά ένα μπουκάλι νερό. Αλλά με παίρνουν στο τηλέφωνο. Παππού, και μου δείχνονται στιγμιότυπα, ιστοριούλες, φωτογραφίες. Κύριε, έχεις νιώσει αυτή την ελαφρά μελαγχολία του φθινόπωρου? Όταν αλλάζουν οι καιροί, οι εποχές και τα δέντρα γυμνώνουν, είναι όμορφο που προσμένουμε αυγή ευλογημένη με ένα άρμα χρυσό να φανεί ξανά ο ήλιος. Έρχεται ο Κύριος και λέει, έχω κάτι ακόμα για σένα, ξέρεις. Θέλω να σε διορθώσω σε κάτι, να σε βελτιώσω. Δεν τρέχει το χέρι. Η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί το ρήμα, τη λέξη εγκόπτο. Εγκοπές είναι σε ένα χάρακα, ένα φαρακαναμέτσι το χάρακα, αλλά το καταλάβαινες ότι κάποιος κάτι χτύπησε. Με τι, ότι. Σε περιμένω επάνω, θα σε πάρω απάνω. Πρώτον, θέλω να σε διορθώσω. Και έχω κάτι ακόμα για σένα. Σαν ευλογία πρόσθετη του αίματος του Σταυρού και της λύτρωσης που μου λες ότι την δέχτηκες. Κάποιο παιδί μας περιμένει κάτω. Που ο διάβολος το ρίχνει, το σπαράζει όπου το πιάσει. Το πνεύμα το άλαλο δάσκαλε. Ξεραίνεται. Κρίζει τα δόντια του. Αφρίζει. Είναι ένας κόσμος που σε περιμένει με μια Καινή Διαθήκη. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος ζει ακόμα στο σκοτάδι. Τι θα κάνουμε με αυτόν τον κόσμο? Θα θεολογούμε? Και είναι όμορφο, μου αρέσει. Με παίρνει ένα στο τηλέφωνο αδελφός, θεολογεί με τούτο, έχω κάτι απορίες, και έχει κάτι απορίες που δεν μπορώ να τα αποκριθώ βέβαια για να τα απαντήσω. Αλλά μου αρέσει, πες τε, σου λέω, δεν θα σου απαντήσω, δεν ξέρω να σου απαντάω. Αλλά θα μείνουμε εκεί, στις θεωρήσεις, στις κουβέντες, στις θεολογίες, στη μεταμόρφωση, στη δόξα του Χριστού? Μήπως πρέπει να κατέβω κάτω? Μπορείς να σταθείς? Μάλλον όχι. Μπορώ όμως να προσεύχομαι. Μπορώ να υψώνω τα χέρια μου. Μπορώ να πλαταίνω την καρδιά μου. Σας οικετεύω θερμός. Τούτο το πρωινό. Ξαναδιαβάστε το. Μόνο τρεις. Όταν ξέρει εκείνος, όταν επιλέγει εκείνος, ευλογημένο το όνομά του. Ο Ματθαίος, ξέρετε, στο 4:2, όταν ο Μάρκος λέει «τους ανέβασε εις όρος υψηλών», ο Ματθαίος προσθέτει «υψηλών λίαν». Πολύ υψηλό, λίαν. Λεπτομέρεια, ίσως όχι. Για μένα μάθημα, δεν ξέρω αν με ανέβασε ψηλά. Αν στην μεταμόρφωση που τον άφησα να ενεργήσει στη ζωή μου, με έβγαλε από τα μικρά, από τις παιδιάδες, από τις λασπουριές, από τις βροχές, από όλο τούτο το χωμάτινο βασίλειο που παρέρχεται. Αδέλφια μου, σας οικετεύω για μια προσευχή. Δημήτρη, θα κλείσεις με δυνατή φωνή, με δύο λόγια ευχαριστίας. Μια παράκληση έχω. Ανεβείτε ψηλά. Πιο ψηλά. Ο Ιησούς μας θέλει εις όρος υψηλών λίαν. Και μου είπες, διότι δεν σου είπα όταν μου είπες να μην το πω ότι το είπα, δεν μπορώ. Δεν μου πάει. Ούτε σε σένα. Ο
Θεός να ευλογήσει τα λογάκια Του. Ο Θεός να τα τοποθετήσει. Ο Θεός να τα σχολιάσει.